που αφορά όλο το χώρο και ο χώρος αυτός περιλαμβάνει το μνημείο, το μουσείο, επίσης το πάρκο που είχε διαμορφωθεί από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές και επίσης έναν ορεινό όγκο. Η συνολική έκταση του σκοπευτηρίου είχε μεταβιβαστεί το 1930 στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία. Ωστόσο, από το 1942 έως το 1944, τα συγκεκριμένα χώματα βαφτήκαν κόκκινα με τις εκτελέσεις 739 αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης από τους Γερμανούς. Χρόνια αργότερα, οι κάτοικοι της Κεσαριανής πέτυχαν το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ιστορικό. Το 1983, με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου της περιοχής, Παναγιώτη Μακρύ, οι πολίτες της περιοχής βγήκαν στους δρόμους και μετά από μήνες κατάληψης κέρδισαν την πρώτη τους νίκη. Το 1984, με απόφαση της τότε Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, ο τόπος χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός, αλλά μόνο ένα τμήμα 110 στρεμμάτων διαμορφώθηκε ως χώρος μνήμης. Ακολούθησε πολυετής δικαστική διαμάχη μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Σκοπευτικής Εταιρείας. Το Μάιο του 2013, η προηγούμενη κυβέρνηση περιέλαβε την εν λόγω έκταση στον κατάλογο των ακινήτων του Δημοσίου του ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση. Μετά από έντονες αντιδράσεις φορέων της πόλης, η έκταση αφαιρέθηκε από τη λίστα. Ο Νίκος Παπάς κάλεσε όλους τους δημοκρατικούς βουλευτές να ψηφίσουν την τροπολογία. Η ικανοποίηση αυτού του ιστορικού αιτήματος αποτέλεσε δέσμευση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, όταν και κατέθεσε στεφάνι στο θυσιαστήριο της Λευτεριάς. Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει, όντας κύριος της έκτασης αυτής, να προχωρήσει στην αναβάθμιση του χώρου συνολικά σε ιστορικό μνημειακό χώρο. Πριν από τρεις μήνες εγκαινιάστηκε και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης με ντοκουμέντα από τους πρωταγωνιστές της εποχής, το οποίο στεγάζεται στην ίδια έκταση.